δεν το σώζεις έτσι με τίποτα. Ναι, όχι, δεν, δεν το σώζεις. Έκανα σεξ μαζί της γιατί μου το ζήτησε. Αυτό δηλαδή λίγο νιονιό, δεν έχει ψάξει το ίδιο σου αυτοκίνητο. Α, τόσο χοντρό. Τόσο χοντρό. Να καεί στην κόλαση, είναι μέση, δηλαδή για όνομα του και της Παναγίας. Ελπίζω να χωρίσατε από τότε. Και μένα έχω χωρίσει. Θα προχωθούμε. Θέμα από το ένα χειρότερο στο άλλο πηγαίνουμε. Κάτσε ρε φίλε, φίλοι ήσασταν κόμενοι, ήσασταν. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη δικαιολογία το έχω ακούσει πολύ σε κόμενοι. Μα είναι και μαλάκας τώρα, συγγνώμη. Εγώ τραβάω τα μαλλιά μου αυτά που ακούω. Πού σου ρε. Καλά με. Είσαι καλά. Εσύ. Είσαι καλά. Οπα. Καλά είσαι. Παιδιά, έχουμε κάνει πάρα πολύ effort για να φτιάξουμε αυτή εδώ πέρα το situation να καθόμαστε και δύο σε αυτά τα βίντεο. Οπότε πρέπει να το κάνουμε appreciate τα παιδιά. Πώς το κάνουμε αυτό το appreciate? Δεν ξέρω, κάντε το κάπως τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, Μπάμπης κάτω παύλα CH, γνωστός σαν TikToker, σαν λεγάμενος, σαν χαραλάμπης. Τι άλλα ψευδόνυμα. Α, ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο. Μαριάννα, καλώς σε βρήκα. Καλώς σας δέχτηκαμε. Χαίρομαι να είμαι στο χώρο. Φαντάζεσαι το Μπάμπι καλεσμένο σε podcast, ξέρω εγώ. Θα τα έλεγες πάρα πολύ ωραία. Η φωνή σου εντάξει είναι πάρα πολύ ωραία για μικρόφωνο έτσι κοντινό. Τέλος πάντων. Θα τράβηγε πάρα πολύ το podcast. Θα τράβηγε πάρα πολύ το podcast, θα μιλάς πάρα πολύ. Στο σημερινό μας βίντεο θα σας διαβάσω τις χειρότερες δικαιολογίες που μου στείλατε εσείς στο Instagram. Πού μου το στείλανε? Στο Instagram. Στο Instagram. Έχουμε και Instagram. Εντάξει, είμαι πολύ εκνευριστική τώρα. Ναι, έχουμε και Instagram, οπότε εκεί πέρα τα λέμε. Εκεί πέρα μου στέλνετε, εκεί πέρα γίνεται το διαδραστικό της υπόθεσης. Οπότε κάντε και ένα follow εκεί πέρα. Είσαι έτοιμος, κύριε καλεσμένε Μπάμπη, κάτω πάνω CH, να ξεκινήσουμε το βίντεο? Είμαι πάρα πολύ περίεργος σε αυτό το βίντεο. Θέλω να δω τις δικαιολογίες που έχουν σκαρφιστεί γνωστοί των γνωστών σου. Να δω τι θα βγει από αυτό και τι, πόσο τραγικές είναι. Μιλάει τόσο πολύ και πλατιάζει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή και στα μεσά του βίντεο θα πει και ο καθένας τη δικιά του χειρότερη δικαιολογία που έχει πει. Να έχεις πει εσύ όμως. Εγώ να έχω πει. Εσύ να έχεις πει, όχι να σου έχουν πει. Πάμε! Με κεράτωσε με την κοπέλα του κολλητού του και μου είπε σαν δικαιολογία ότι την παρηγορούσε επειδή χώρισε. Άμα χωρίσουμε, κάποιος θα με παρηγορήσει και εμένα. Κακό. Αχώρισε δηλαδή. Χώρισε ο κολλητός του μαζί με την κοπέλα του και αυτός, ο γκόμενος κοπελιάς, την παρηγόρησε πηγαίνοντας μαζί της. Απ' την μία δηλαδή παρηγορούσε το κολλητό του. Εντάξει, να σου πω κάτι. Χειρότερη δικαιολογία. Ναι, χειρότερη δικαιολογία δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή δεν το σώζεις έτσι με τίποτα. Ναι, όχι, δεν, δεν το σώζεις. Χίλιες φορές να έλεγες είχα πιει, δεν ήξερα τι έκανε κτλ. Παρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν έξω η γνώση μου, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Ξέρω εγώ, λέω θα πάω να την παρηγορήσω. Εκεί πήγα. Είναι και διπλή μαχαιριά τώρα. Γιατί είναι και στη φίλη μας. Και κολλητός. Είναι και στο κολλητό. Η κολλητή μου είπε πως ο παππούς της πέθανε για να βγει με την άλλη της παρέα και ξέχασε να με κάνει απόκρυψη γιατί ανέβασε story με αυτούς. Νομίζω είναι από τις δικαιολογίες που έχουν πει πάρα πολλά άτομα. Το πήγε νοσοκομείο κάποιος ή έπαθε κάποιος κάτι γιατί είναι το urgent που δεν πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας κάπου. Είναι next level, ξέρω εγώ. Είναι πολύ άσχημο γιατί, σαν δικαιολογία, το πήγε στο τελικό επίπεδο, ξέρω εγώ. Τον πέθαναμε τον άνθρωπο. Τον πέθανα, ξέρω εγώ. Και κατά δεύτερον, τον πεθάναμε για κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο τραγικό, ξέρω εγώ. Ναι. Θα έλεγε, μου έχει πει τάδε μωρέ, ξέρω εγώ, για αυτά, ξέρω εγώ και μπορεί να μην τα πάνε καλά. Τι έγινε, βγαίνουμε αύριο. Δεν χάλασε ο κόσμος, δηλαδή φέρνατε τον κόσμο ανάστα, ξέρω εγώ. Άμα δεν τυχαίνει να βγείτε με έναν φίλο σας και με τον άλλο φίλο σας δεν τον πάει, τα μοιράζετε κάπως για αυτά. Δεν χρειάζεται να πάνε όλοι τους πάντες. Και εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι αν όντως πάθει κάτι αυτός ο παππούς, εγώ γι' αυτό δεν λέω τέτοια δικαιολογία. Γιατί αν όντως πάθει κάτι, μετά θα σκέφτομαι αυτή τη δικαιολογία που είχα πει κάποτε έτσι για να αποφύγω κάτι και θα νιώθω πολύ άσχημα. Θα νιώθω και τύψεις. Γιατί είμαι ίδια με το ριχτάρι. Λες και εγώ ρίξω το ριχτάρι πάνω μου. Συνεχίζουμε. Βγάλω το ριχτάρι από πάνω. Μου είπε ότι θέλει να χωρίσουμε γιατί περάσαμε τέλεια στις διακοπές και κατάλαβα ότι δεν μου αξίζει. Μετά από 4 χρόνια σχέσεις. Να καεί στην κόλαση, ρε μπέστη, δηλαδή για όνομα του και τη Παναγία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραίε δικοπέ μα και νιώθω ότι δεν σου αξίζει. Βασικά, πώ το εννοεί. Και κατάλαβε ότι δεν μου αξίζει. Ότι εκείνο είναι too much για σένα, ότι εκείνο είναι πιο ψηλά από σένα. Αυτό κατάλαβα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω πώ μου το λένε. Κοίτα, είναι ή δεν σου αξίζει να σου φέρομαι έτσι, ή δεν μου αξίζει να μου φέρονται έτσι. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λάθο αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον λάθο να σου πω εγώ Μπάμπη χωρίζομαι γιατί να σου πω κάτι, δεν μου αξίζει. Άντε, γεια. Και φεύγω. Αυτό δηλαδή νόμιζε ότι ήταν πολύ super wow αυτό. Ναι, ήταν πολύ ωραίε διακοπέ. Περάσανε πολύ ωραίε διακοπέ και δεν του αξίζει αυτό το πράγμα. Κακό. Να κάνει την κόλα. Τη λέω να πάμε να κάνουμε γυμναστική κατά τι 5 και μου λέει ότι το σώμα τη θα ξεσυνηθίσει άμα πάει μια μισή ώρα πριν από ό,τι θα πήγαινε κανονικά. Πόσο τέλειο είναι,
αυτό το πράγμα. Αυτό να σου πω κάτι. Ή θέλει να αποφύγει εσένα ή θέλει να αποφύγει τη γυμναστική. Οπότε μην το παίρνει σαν κάτι τελείως κακό. Για πιο νωρίς θέλει δηλαδή να εγώ να κάνω personal training που πάω στις 3 ώρα το μεσημέρι και να μου πει πάμε γυμναστική στις 6 και να σου πω δεν γίνεται. Το σώμα μου έχει συνηθίσει να κάνω στις 3 ώρα. Δεν μπορώ, αφήστε. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ότι κάνει κάποια πράγματα πάντα την ίδια ώρα. Πρόγραμμα. Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω, άμα καθυστερήσει να φας, δεν θα φας μετά την άλλη μέρα. Τρως εσύ, λέμε τώρα στις 2 ή στις 3 και φτάσουμε στις 1. 2. Άμα πάει 2,5 δεν τρως. Τρως την επόμενη. Πώς πήγαμε στο vape τη γυμναστική, μιλάμε τώρα. Σχετίζονται αυτά. Δεν σχετίζονται καθόλου. Σχετίζονται. Λοιπόν, μήνυμα στέλνει η κοπέλα. Τελικά θα βγούμε σήμερα και απαντάει. Ρε, δεν μπορώ. Η αδελφή μου έπεσε από τις σκάλες και πρέπει να την πάμε στο νοσοκομείο. Κρίμα, και μου στέλνει μετά. Η αδελφή της είχε κανονίσει με την αδελφή μου και αυτή προφανώς δεν το ήξερε. Είναι αυτό ότι ή θα πεις σε δικαιολογία, σε χοντρή δικαιολογία, έχει πάθει κάποιος αδελφός, αδελφή, οικογένεια κτλ. Ή νοσοκομεία, κουλουπού, κουλουπού. Πάντα συνήθως αυτό είναι. Αυτή είναι η πιο συνήθις νομίζω δικαιολογία. Δεν χρειάζεται να μπει σε τόσο δικαιολογία, δηλαδή είναι φίλοι εδώ πέρα. Πες κάτι απλό, πολύ απλό. Δεν μπορώ, ξέρω εγώ, είμαι μια σκουρασμένη, βαριέμαι σήμερα. Αυτό θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πούνε όχι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούνε όχι. Και για να μπορέσουν να πούν το όχι και να πιστεί ο άλλος ότι ισχύει όχι. Πρέπει να σκαρφιστούν ολόκληρη ιστορία. Έφευγα για τις σπουδές εξωτερικό και μια μέρα πριν φύγω, μια καλή μου φίλη είπε ότι δεν μπορεί να βγούμε για να αποχαιρετιστούμε επειδή είχε μια παραναγίδα στο πόδι και την πονάει. Αυτό ας πούμε. Είναι πολύ καλή δικαιολογία. Α, τι σκέφτεσαι. Παραναγίδα στο πόδι! Στο πόδι! Δεν μπορεί να περπατήσει. Στο χέρι μου την είχε, δεν μπορούσε να έρθει. Είναι. Δες. Κακό. Μοναδικό φαινόμενο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί σου λόγω κάποιων σοβαρών προβλημάτων. Σαν να τον βλέπω αυτόν που είπε αυτή την πρόταση. Για κάποιο λόγο τον έχω κάνει εικόνα. Το πρόβλημα ήταν σοβαρό, όντως. Μια μαυρομαλούσα κοντή. Θεέ μου, τόσο σοβαρό. Έχουμε κάτι με τις κοντές! Δεν κατάλαβα. Ναι, ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Το είπε ωραία όμως, ε. Ναι. Πρέπει να το πει πάρα πολύ βοηθητό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί σου. Λόγω σοβαρών προβλημάτων. Έχω κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βάζεις στο μυαλό σου τώρα εκεί, άμα δεν το ξέρεις και καλά-καλά, λες τι πρόβλημα, τι έχει πάθει. Το θέμα είναι ότι εφόσον δεν το ξεκαθαρίζει ο άλλος, ότι το πρόβλημα είναι ότι έχω αλυγκόμενα. Εσύ κάτι σκέφτεσαι και σκέφτεσαι ότι εντάξει, μόλις παράσει αυτό το πρόβλημα θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, θα γίνει κάτι. Θα λυθεί αυτό το πρόβλημα κάποια στιγμή. Ναι, δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα πόσο θα κρατήσει, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Μήνες. Εδώ μας το έχει στείλει φίλη, πολύ καλή φίλη και γνωστή. Κανονίσαμε για καφέ πρωί. Mm-hmm. Το προηγούμενο βράδυ είχε ξενυχτήσει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Ο Μπάπης. Ακύρωσε την έξοδό μας γιατί είχε ξενερώσει που έχανε συνέχεια. Να έχει ξενερώσει τόσο πολύ από ένα παιχνίδι. Παίζει για το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω για ποιο μιλάμε. Να μην ήταν δικαιολογία, να το εννοούσε όντως. Να το εννοείς όντως ότι έχω ξενερώσει. Που έχω χάσει 100 ζωές από το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν μπορώ να βγούμε σήμερα το πρωί μαζί. Σαν να παίζεις LOL ή δεν ξέρω εγώ τι τέλος πάντων, να χάνεις συνέχεια, να έχουμε κανονίσει να βγούμε το βράδυ, αγάπη μου δεν μπορώ να βγούμε το βράδυ, άσε μας, έχω τσαντιστεί, όλο χάνω στο LOL, δεν μπορώ άλλο, αμάν. Είναι παράδειγμα καταρχήν. Ναι, ναι. Χάνεις το παιχνίδι, έχεις φτάσει η χασούρα να σε έχει συμπαρασύρει την ψυχολογία σου για την αυριανή μέρα που έχεις κανονίσει κάτι διαφορετικό τελείως. Με γκομενίτσα. Ναι, και να μην βγαίνεις. Τραγικό. Παίζει να μην είναι δικαιολογία, παίζει να το πίστευε. Το πίστευε, σου λέω συγκεκριμένα, το πίστευε. Και το κακό ποιο είναι. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πράγματι δύσκολα. Και ειδιστικά. Ανάλογα πόσο σαδιστής είναι ο άλλος. Εντάξει, οκ, ξέρω. Άμα είναι τόσο δύσκολο και χάνεις εσύ, ξέρω, 100 φορές και πραγματικά είναι το παιχνίδι δύσκολο, δεν έχει επίπεδο δυσκολίας και θα χάσει 101 και αυτά, το παρατάς και τελειώνει η ιστορία. Και το ξέρεις και λίγο πολύ, δες μια κριτική κάτω, να μην ξεκινήσεις κάτι πάρα πολύ δύσκολο, μένω σου πάει στα νεύρα και αμέσως τέτοιους άνθρωπους. Μην σου χαλάνε την ψυχολογία, τα παιχνίδια για οτιδήποτε. Ναι, εντάξει. Φτάνει. Μην αφώνεις. Τα καλά. Το αγόρι μου ότι δεν μπορεί να συνδεθούμε γιατί του έσκασαν λάστιχα στο δρόμο. Ενώ όταν έστειλε φωτό, το αμάξι ήταν άλλο. Σε παίρνω εγώ να σου πω ότι έλα μπάμπη μου έσκασε το λάστιχο και να σου στείλω φωτογραφία ένα άλλο Σουζούκι. Ή ένα άλλο αμάξι, ξέρω εγώ τελείω. Σε φάση εντάξει, κόκκινο είναι το ένα κόκκινο και το άλλο δεν θα το καταλάβουμε, ρε. Κακό. Τι στείλε φωτογραφία, ε. Και στείλε φωτογραφία. Προφανώ τη βγήκε στο Google. Βγήκε στο Google πολλά λάστιχα. Πολλά λάστιχα, ναι. Και λέει, θα πω ότι σκάσαν λάστιχα. Έπεσα σε τέτοιο. Σε roadblock, σε οδόφραγμα έπεσα. Είχαν σπείρει το δρόμο με καρφιά και πέρασα εγώ από πάνω. Όχι λάστιχα. Λάστιχο. Τα λάστιχα τέλο πάντων. Δεν έχει σημασία αν ήταν ένα ή δύο ή πέντε λάστιχα. Τη σημασία γιατί ο τύπος για να δικαιολογηθεί έστειλε φωτογραφία του αυτοκινήτου του, το οποίο τελικά δεν ήταν το αυτοκίνητό του. Αυτό δηλαδή λίγο νιονιό δεν έχει. Ψάξε το ίδιο σου αυτοκίνητο. Βρες κάπου φωτογραφία. Την ίδια ζάντα τώρα. Και σκασμένη. Η φιλενάδα μας όμως το κατάλαβε, μπράβο της. Ήμουν με μία τότε φίλη μου και ξαφνικά. Α, την παίρνει τηλέφωνο. Τι λέει. Ήμουν με μία τότε φίλη μου και ξαφνικά και την παίρνει τηλέφωνο και για να φύγει μου λέει πρέπει να φύγω γιατί ξεχύλισε η άμμος της γάτας μου. Που αυτή δεν έχει γάτα. Μετά έμαθα ότι με το που αγόρασε. Όπα, μετά. Έχω μπερδευτεί, πώς τα γράφετε έτσι. Που αυτή δεν έχει γάτα. Μετά έμαθα ότι με το αγόρι. Τι γράφουνε, δεν καταλαβαίνω.
ξέρω. Έλα, λέγα μου. Ήμουνα με μια τότε φίλη μου και ξαφνικά την παίρνει τηλέφωνο για να φύγει και μου λέει: πρέπει να φύγω γιατί ξεχύλισε η άμμο τη γάτα μου. Αυτό είναι το μοναδικό αστείο στην όλη υπόθεση. Που αυτή δεν είχε γάτα. Μετά έμαθα ότι ήταν με το αγόρι τη, οπότε χώρισα και την ξέκοψαν από φίλη. Καταλαβαίνετε, γράφει μου, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί. Δεν κατάλαβα το συμφραζόμενο. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Σημασία έχει ότι η δικαιολογία ήταν ξεχύλισε η άμμο τη γάτα μου. Να τη πει αυτή τη φιλανάδα σου να πάρουν κλειστή λεκάνη. Ξεχύλισε η άμμο τη γάτα μου. Ξεχύλισε, δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Ξεχύλισε η άμμο τη γάτα μου. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Πώ ξεχύλιζε η άμμο. Πήρε γάτα ένα καροτσάκι, φτιαράκι μικρό. Ναι. Βγήκε στο κήπο, έκανε γάτα, ξέρω εγώ εκεί πέρα το γέμισε το κουβαδάκι, το έφερε και άρχισε να ρίχνει. Συνέχεια το έκανε αυτό το πράγμα. Ήταν μπροστά κόσμο. Ναι. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Γιατί κάποιο το είπε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να σταματήσει τη γάτα. Ήταν ακατάπαυστη εκεί πέρα να γεμίζει. Κοιτάμε εκεί πέρα συνέχεια γιατί εκείνη η γάτα. Δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Ξεχύλισε. Και πάνω είχαν βρεθεί σε μια κατάσταση απελπιστική στο σπίτι και φωνάξανε την κοπέλα να τη σώσει. Τα συμφερόμενα εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν δικαιολογία για να βρεθεί με το αγόρι τη φίλη τη άλλη. Α, τόσο χοντρό! Τόσο χοντρό. Εγώ να πω λίγο κάτι, συγγνώμη τώρα. Αφού θέλεις να πεις μια δικαιολογία, όταν λες μια τόσο χαζή δικαιολογία, είναι λες και θέλεις ο άλλος να καταλάβει ότι σου λέω εγώ δικαιολογία. Κατάλαβες. Δεν σου αξίζουν τέτοιοι φίλοι. Το επόμενο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για πες. Και αυτό είναι κακό. Όχι, δεν θα σας αρέσει, είναι κακό. Wow. Πήγα με την πρώην μου γιατί ήθελε να αποδείξω ότι είμαι ικανός. Προς εργασία. Προς εργατιά, ξέρω εγώ προς τι. Πήγα με την πρώην μου. Γιατί ήθελα να αποδείξω ότι είμαι ικανός. Λέει η κοπέλα, that shit hurts. Ηλίθι. Ηλίθι όσο δεν πάει, χέσε μέσα. Δηλαδή νιώθεις εσύ ανίκανος μέσα σου και για να νιώσω εγώ ότι είμαι πλέον αρκετά ικανή, θα πάω με την πρώην μου. Ήταν κακή η δικαιολογία, θα σου πω. Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορείς να πεις σε μια τέτοια περίπτωση που ξέρεις, που καταλαβαίνεις ότι έχει πάει ο άλλος με την πρώην του κτλ. Δεν μπορείς να δικαιολογηθείς με πολλούς τρόπους. Δεν υπάρχουν πολλοί. Ήπια, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, κατά λάθος. Η άλλη που μας έλεγε για πανηγοριά, τώρα έχει βγει και το να νιώσει ικανός. Προσπαθούν να χτυπήσουν στο συναίσθημα, θα σου πω εγώ τι κάνουν. Ναι, ήταν ψυχολογικά καταπιεσμένος. Ναι. Τον καταπίεζες, παιδί. Ένιωθα ανίκανος γιατί ήσουν πολύ ικανή για εκείνον. Έτσι σκέψου το. Έκανα σεξ μαζί της γιατί μου το ζήτησε. Αυτό μάλιστα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, φίλε. Μπορεί όντως να το έκανε έτσι. Μπορεί όντως να πήγε έτσι. Έκανα σεξ μαζί της επειδή μου το ζήτησε. Δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Μου το ζήτησε αυτή, εγώ έκανα. Γιατί έκανα, δεν έχει σημασία, μου το ζήτησε. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν λένε όχι που λέγαμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω όχι. Τι τραβάτε κι εσείς, ρε φίλε, τι τραβάμε βασικά. Μου το ζήτησε, μου το είπε. Μου το είπε. Και δεν έλεγα όχι. Αυτό το φαντάζεσαι, θα το λέγει γιατί σχημιστόφω. Το έκανε γιατί μου το ζήτησε. Εσύ δεν γουστάς να σου πάρω pancakes. Μωρή. Για να μου ζήτησε σεξ. Έφαγα thank you next γιατί. Παρά είμαι καλή για να είμαι αληθινή. Τραγούδι ήταν αυτό πάλι. Καλά παιδιά τα κερνάμε πάστα. Είναι αυτό το πράγμα, ρε γαμώ. Είσαι πολύ καλή γιατί. You're just a goody bitch. Θέμα από το ένα χειρότερο στο άλλο πηγαίνουμε. Με απάτησε επειδή είπε ότι δεν ζήλευα. Εντάξει, και σε τι ράτσο ζήλεψε. Όχι, στα αρχίδια μου. Επειδή δεν ζήλευε, ναι. Την απάτησε. Ναι. Για να δει αν θα ζηλέψει ή έτσι. Δεν ξέρω, αφού δεν ζηλεύει, σου λέει. Αφού δεν ζηλεύει, δεν πειράζει. Δεν ζηλεύει, τι πειράζει, εγώ να πάω με ποιον θέλω. Χίλιε συγγνώμη, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω. Είχα όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσω, αλλά. Είσαι καλά. Κάτσε λίγο, δεν είναι περίεργο. Χίλιε συγγνώμη, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω. Είχα όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσω, αλλά μου σφήνωσε το κεφάλι στο προσκέπτο του κρεβατιού. Αυτό δεν ξέρω. Είναι, αν έχει γίνει ποτέ, αν έχει γίνει κάποτε. Πρέπει να σου το είπα καθαρά για πλάκα. Ή να ήταν. Δεν ξέρω, κάτι. Ήθελα να καταλάβεις ότι έλεγε δικαιολογία. Και πώς γράφεις εκείνη την ώρα μήνυμα, αφού σου έχει σφινώσει το κεφάλι στο προσκέφαλο. Το είπε μετά. Γιατί είχε εξαφανιστεί εκείνο το πρωί, μάλλον. Σφίνωσε το κεφάλι στο προσκέφαλο. Πυροσβεστική μετά, χαμός. Πάει το προσκέφαλο, το κόψαμε πριόνια. Είχαμε σχέση 2 χρόνια και τον έπιασα με ψεύτικο προφίλ, στο οποίο έδινε λεφτά για να παίρνει γυμνές φωτογραφίες από κοπέλες. Αυτά γινόντουσαν παλιά πολύ. Και ενώ είχε στείλει και σε μένα και είχα καταλάβει ότι ήταν αυτός. Αλλά δεν θεώρησες. Δηλαδή μου λες εντάξει, και σε μένα το στέλνει επειδή με ξέρει, μου κάνει κάποια πλάκα κτλ. Δεν θεώρησες ότι το στέλνει και σε άλλες. Όταν τον έπιασα και είχα αποδείξεις πλέον ότι ήταν όντως αυτός, μου είπε ο κολλητός μου ήταν επειδή και καλά είχαν μαζί αυτό το προφίλ. Δηλαδή είχαν φτιάξει μαζί και οι δύο ένα προφίλ που το χρησιμοποιούσαν και οι δύο, αλλά μόνο ο κολλητός πλήρωνε για να παίρνει κοινές φωτογραφίες άλλων. Δηλαδή ο άλλος ήταν απλά ο όνομα στο προφίλ. Δεν μοιραζόντουσαν το έξοδα. Και στην τελική έψαξα λίγο καλύτερα το προφίλ και είδα ότι είχε φωνητικά με τη φωνή του. Και εκτός αυτού το ξανά έκανε και την δεύτερη φορά μου είπε ότι απλά ήθελε κάτι καινούριο. Αλλά δεν το συγχώρεσε! Δεν το συγχώρεσε πρώτα! Φταίσκεσαι. Να σου πω κάτι. Όπα, φιλενάδα. Η ιδεολογία ποια ήτανε? Ήθελε κάτι καινούριο.
το αγόρι μου το καινούριο, πρέπει να με παιδεύεις εμένα για μέχρι να το πάρεις από το καινούριο. Πες μου, κουκλίτσα μου, θέλω αυτό. Καινούριο, δεν θέλω με σένα. Θέλω από άλλο φωτογραφία, από άλλο φωτογραφία. Πες το μου να ξεμπερδεύουμε, να μην χαλά τα χρόνια μου τσάμπα. Εσύ, γιατί του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Μην πες. Κακός. Παιδιά, σε τέτοια πράγματα δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Γίνονται και ξαναγίνονται τέτοια πράγματα. Ξεκίνησε ο κουλητός. Ελπίζω να χωρίσατε από τότε. Και μου δεν έχω χωρίσει. Θα πλακωθούμε. Μαριάννα μου, καλησπέρα. Ήμουν με ένα παιδί για αρκετό διάστημα. Και μια μέρα που βρεθήκαμε στο αυτοκίνητό του και ήμασταν στα πίσω καθίσματα, αφού έγινε τι έγινε. Βρήκα ένα κρίκο χρυσό σε σκουλαρίκι. Ήταν αληθινός χρυσός, να το πάρουμε. Όταν τον ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι είναι της μαμάς του. Ναι. Να σημειωθεί ότι η μαμά του δεν μένει στην ίδια πόλη. Έπειτα μου είπε ότι είναι δικό μου και κοιτούσα αδειά μου. Όταν κατάλαβε ότι άρχισα να νευριάζω, μου είπε εν τέλει ότι ήταν από την κοπέλα του φίλου του. Προφανώς δεν το πίστεψα, αλλά επέμενε ότι το σκουλαρίκι είναι δικό μου. Σαν να βρει σόβαρακο τώρα στο σπίτι γκόμενου άλλου, και εγώ να επιμείνω, είναι δικό σου το σόβαρακο, ρε μπάμπη, δεν το καταλαβαίνει. Ρε, είναι πολύ κακό. Και είναι αυτό το πράγμα. Η κολοτούμπα είναι που με εκνευρίζει. Στην αρχή να λέει η μάνα μου. Μετά λέει όχι μάνα μου. Δικιά σου. Μετά όχι δικιά σου. Τη κοπέλα του κολλητού μου που έχει μπει με στα μάξι στο πίσω κάθισμα τυχαία. Αυτές οι κολοτούμπες εγώ δεν τις μπορώ. Αυτές οι κολοτούμπες είναι red flag. Red flag, αγάπη μου. Αγάπη μου, λέω. Ναι, καλύτερα μου. Άκου ρε, να επιμένει κιόλας ότι το σκουλαρίκι είναι δικό, αφού δεν είναι δικό μου, Χριστιανέ. Το βρέθηκε σε δύσκολο σημείο, δηλαδή. Πίσω καθίσματα. Συνεχίζουμε. Είχαμε σχέση ούτε μήνα και μου στέλνει πως πάει να βάλει σκούπα και θα στείλει μετά. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια και ακόμα να στείλει. Νοικοκύρης. Νοικοκύρης. Σκέψου το θετικά. Άμα ξαναστείλει ποτέ, θα έχει πάντα πεντακάθαρο σπίτι. Σκέψου το πολύ θετικά. Δεν είχαμε τι να έρθω. Απόσταση ούτε μία ώρα. Και λεωφορεία 24/7. Δόξα τω Θεώ, σε κάθε πόλη πλέον υπάρχουν μεταφορικά μέσα. Χάλασε το κινητό μου και το είχα στο πλαίσιο για 3 μέρες. Γι' αυτό δεν σου απαντούσα. Παρένθεση. Έβλεπε τα story μου. Μα είναι και μαλάκας τώρα, συγγνώμη. Βγαίναν υπάλληλοι του πλαίσιου και βλέπαν τα story του ανθρώπου. Λες. Εσύ, μήπως γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να το πει καθαρά στα δικαιολογία. Ξεκάθαρα δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα πάω να του κάνω μήνυση. Και να έχει στηχτεί. Άνοιξαν το κινητό μου. Σπώ μου τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, έρχεται μεγάλο πράγμα. Σε φιλία μου με μια κοπέλα. Ήμασταν αυτοκόλλητες για 3-4 χρόνια. Ένα χρόνο μεγαλύτερη και την έλεγαν Μελίνα. Πολύ ωραίο όνομα. Αφού μου το λέει. Άρχισε ξαφνικά να απομακρύνεται και κάθε φορά που ρωτούσα αν έχει συμβεί κάτι, η απάντηση ήταν όχι, ρε, όλα καλά. Πέρασαν ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Και φυσικά εξαφανισμένη κι εγώ να κυνηγάω όσο ένιωθα ότι μπορώ. Μέχρι και στο λεωφορείο την πέτυχα. Αυτή να βγαίνει, εγώ να μπαίνω, ένα γεια και έφυγε. Μέχρι που δεν άντεξα, πήρε τηλέφωνο και απέτησα να μάθω γιατί όλο αυτό. Η απάντηση 15 χρόνια μετά είχε στα αυτιά μου. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Που κάθηκε με τη φίλη τη. Φαντάσου για να το θυμάσαι ακόμη πόσο πόνεσαι. Θέλω να σταματήσουμε να κάνουμε παρέα, γιατί μου δίνει παραπάνω από όσα μπορώ να σου δώσω εγώ. Ξέρω, δεν ζητά ποτέ τίποτα, αλλά εγώ νιώθω άσχημα που η φιλία μας είναι μονοπλευρή, ενώ εγώ δεν μπορώ να σου δώσω τα ίδια. Να σημειωθεί ότι εκείνη με είχε πλησιάσει και μας είχε ορίσει σαν κολλητές αδελφές και άλλα. Κάτσε, ρε φίλε, φίλοι ήσασταν, γκόμενοι ήσασταν. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη δικαιολογία το έχω ακούσει πολύ σε γκόμενο. Αυτή τη δικαιολογία εγώ την ακούω σε γκομενικό κατάσταση, όχι σε φιλίες. Τώρα σε φιλικό επίπεδο να λέει τώρα φίλη στην άλλη φίλη αυτό το πράγμα είναι πολύ άκυρο. Μου δίνει παραπάνω από όσα μπορώ να σου δώσω εγώ. Δεν ζητάει μια φιλία, ρε γαμώτο. Δεν ζητάει και πάρα πολλά. Τίποτα, ήταν καθαρά και μόνο δικαιολογία. Εγώ είμαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Προτιμώ να καθίσω και να αναλύσω στον άλλον τι φταίει, γιατί έγινε έτσι, γιατί δεν έγινε αλλιώς κτλ. Και να τελειώνει και η περιπόθεση, να ξέρει και ο άλλος τι έχει κάνει λάθος. Παρά αυτό το πράγμα, ρε γαμώτο. Λοιπόν, πρέπει να ακούσεις όλο το story, γιατί πραγματικά αξίζει. Αφού μου το λέει. Πόσες σελίδες είναι? Τρεις. Το γνωρίζω σε συναυλία. 2 χρόνια προσπάθησε να με πείσει να βγούμε, αλλά δεν ήθελα. Είχα και σχέση κάπου ανάμεσα. Τέλος πάντων, 2 χρόνια μετά. Λέω δεν βαριέσαι. Και τι έχεις να χάσεις. Και καλά έκανες. Βγαίνω και κανονίζουμε να πάμε για μπιλιάρδο. Αργεί μία ώρα. Και μου λέει να πάω να τον πάρω κιόλας. Απλά άργησε, δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Πάμε λοιπόν για μπιλιάρδο. Λέω εγώ, ωραίο ραντεβουδάκι θα πάει. Ξέρεις από εδώ από εκεί. Περιττό να σου πω ότι ο τύπος προσπαθούσε να μου μάθει μπιλιάρδο, λες και είχα πληρώσει μαθήματα. Θα το βάζεις υπό αυτή τη γωνία. Πρέπει να το έχεις δει 45 μυρίκα. Μου έδειχνε πώς να το ρίξω, τέρμα από μακρό όμως. Και μετά πήγαινε να απαντήσει σε μηνύματα όσο έριχνα. Κακό. Κακό. Περνάει τέλος πάντων βασανιστικά η ώρα. Βασανιζόταν η κοπέλα στο ραντεβού. Λέω να ξεπερδεύουμε. Πάμε να φύγουμε. Και λέει πάω να πληρώσω. Δεν χρειάζεται, του λέω. Και λέει όχι, εντάξει. Του λέω ευχαριστώ πολύ. Βγαίνουμε έξω και μου λέει από 4,5 ευρώ είναι όποτε μπορείς δώστα μου. Λέω, α, φυσικά δεν με πειράζει να το δώσω εμείς μέσα, okay. Αλλά στο κάναμε εξ αρχής. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Εντάξει, ναι, πες μου παρεξήγησε, παιδί μου, okay. Του λέω, έχω 4 ευρώ. Και λέει, δεν πειράζει, μωρέ, χαλάς μετά και μου δίνεις και τα 50 λεπτά. Για σίγουρος, μη χάσει 50 λεπτά. Και έχει πολύ ακόμα, λέει. Στον δρόμο πήρε να φάει ένα πιτόγυρο και μία σοκολατόπιτα και δεν μίλαγε σε όλο το δρόμο, έτρωγε.
Από το γύρο μου σοκολατόπιτα. Ποιο σου συνδυάζει αυτό το πράγμα. Το γύρο μου σοκολατόπιτα. Και φτάνω στο καλύτερο τώρα. Ετοιμάσου, μπαμπή, ετοιμάσου, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Περνάμε έξω από ένα παπ και μου λέει μπαίνω ένα λεπτό. Η Χαζή περίμενα απ' έξω 50 λεπτά. Ναι, 50 λεπτά. Βγαίνει τέλος πάντων σαν να μην έγινε τίποτα. Εγώ καταξενερωμένη πάω να του πω να φύγω. Και εκείνη την ώρα περνάει ένα λεωφορείο και τρέχει να πάει να μπει και μου λέει φεύγοντας: Sorry, δουλεύω αύριο. Το μισό ευρώ του το έδωσε, πότε πει. Γεια, βρε λίγο, είναι αστείο. Αστείο, ρε μωρό μου, είναι πολύ αστεία αυτή η συμπεριφορά. Συνεχίζω. Ναι. Ενώ είχαμε βγει εκείνη την πέρα ακριβώς επειδή δεν δούλευε την επόμενη. Άρα είπε και ψέματα σε αυτό το πράγμα. Το ότι μετά από όλα αυτά έφαγα εγώ το thank you next, εντάξει. Και τη δικαιολογία. Πιο πολύ χειρότερο ραντεβού το λες, αλλά ήθελα να βγάλω το άκτη μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε, Μαριάννα και Μπάμπη. Έλεος. Σ' ακούσαμε, βεβαίως και σ' ακούσαμε. Εγώ τραβάω τα μαλλιά μου αυτό που ακούω. Να σου πω κάτι, ξεκινάει η βραδιά κομπλέ. Πα να το πάρει, κάτι τούτυχε. Δεν έγινε κάτι. Σου μαθαίνει τον μπιλιάρδο, λες, και είναι επάγγελμα στο μαθαίνει τον μπιλιάρδο όμως. Σου μείνει τουλάχιστον η τέχνη του μπιλιάρδου, τι κατά. Σου λέει το πρώτο εγώ. Μετά σου λέει μισά-μισά. Οκ, όλα κομπλέ. Του δίνει 4, δεν έχει 50 λεπτό. Εντάξει, πε, θα θέλει τα 50 λεπτά. Πάμε παρακάτω. Έξω από προπατζίδικο να σου λέει πάω μέσα 5 λεπτά και να τον περιμένει. Έχω 50 λεπτά. Εγώ θα μπαίνω μέσα. Πού είσαι, ρε φίλε, πα καλά, θα του έλεγα. Μπορεί να έχει πει σε κανένα άλλο που είναι πιο το κλειστό, το παπ που λέει και δύο πράγματα. Τι κάνει εκεί πέρα, δεν μπορεί να μπει. Του σκέφτε από κάποια ηλικία και κάτω. Εγώ θα έπαινε, ρε φίλε, πω συγγνώμη, είναι ένα τύπο εκεί πέρα. Του γαμάτε λίγο, μην πω. Γιατί δεν μπορώ με τον ηλίθιο, αυτό θα έλεγα. Ή θα έπρεπε να φύγει, μωρέ. Θα έπρεπε να φύγει πιο νωρίς, φίλε. 50 λεπτά, δεν ξέρει πάρα πολύ. Πώς θέλει ένα μήνυμα, ξεκοτάδε. Προφανώς αυτός πήγε στο προπατζίδικο, έπαιξε τα λεφτά. Κάτι θα έπαιξε. Θα τα χάσε. Πρέπει να καταπιέσει την κιόλα. Θα τα χάσε, αγόρι μου, και σου λέει πρέπει να πάω να δουλέψω αύριο, να τα βγάλω. Σου πω εγώ τι έγινε και έφυγε μετά και δούλευε αύριο πάλι. Και καταπιέστηκε αυτό, δεν το λέμε. Ο Κακομοίρη που φάγει ένα σουβλάκι, ένα πιτόγυρο. Θα θέλει να πάρει την οικογενειακή για το σπίτι, αλλά δεν μπορείς γιατί είχε στο μυαλό του και το παπ. Παιδιά, τραγικό αλήθεια. Και όση ανάγκη για να έχεις, 50 λεπτά χάλασε και εδώ στα μετά, ξέρω στον άλλο που τον γνωρίζεις, βγαίνεις τελικά μετά από πόσο καιρό που γνωρίζεις, δεν το λες. Εντάξει, μόνο και μόνο αποτροπή. Δεν κάθεσαι να μιλάς, να τον γράφεις, τρως το πιτόγυρο και το τέτοιο, μόνος. Ποιο τρώει πιτόγυρο με σοκολατόπιτα στο πρώτο ραντεβού, ρε γάμο του. Τέλο πάντων. Τουλάχιστον τα ξεκάθαρα από την αρχή. Σου έδειξε από την αρχή ότι δεν πάλι καλά να λέει. Γιατί μπορεί να ήταν από του άλλου που στην αρχή όλα καλά, όλα ρόδινα. Και μετά σε ένα χρόνο αγάπη μου έχασα το σπίτι μα. Στο στοίχημα, ξέρω εγώ τι. Λέει ότι πάει να δουλεύει για να πει στο παπ. Γλίτωσε πάντω. Τι thank you next, αυτό ήταν. Να μην υπόθεση. Είναι το τελευταίο που θα διαβάσουμε. Μπορεί να μαντέψει γιατί πράγμα μπορεί να τη χώρισε. Πε μια δικαιολογία, ρε παιδί μου. Γιατί θα φεύγει. Από τη χώρα. Τη χώρα. Όχι. Με χώρισε γιατί δεν θέλει να με χάσει. Το έχει προδικάσει ότι θα τη χάσει. Μωρό μου, είναι αντιφατικό. Δεν θέλω να σε χάσω, θα σε χωρίσω. Δεν θέλω να σε χάσω. Αλλά μπορούμε να μην είμαι φίλοι, φαντάζεσαι με τίποτα τέτοιο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να μα πει εσύ, είπαμε τη δική σου χειρότερη δικαιολογία που έχει πει ever. Έλα, μην μου το παίζει ότι όλα καλά και εγώ δεν λέω δικαιολογία. Θα υπάρχει. Είχα πει μια φορά. Τώρα που σε βαρώνω με αυτό. Ναι, ναι. Είχα χωρίσει κάποια. Ναι, ναι. Επειδή θα έφευγα στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είχα πάει στο εξωτερικό. Μου είναι εδώ γύρω. Σου ρε! Ντροπή σου! Δεν είμαι ξέρω σίγουρα ακριβώς που θα πάω. Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ καλή. Πες μου ότι σε πέτυχε κάπου να σε μου τζώσει. Όχι, όχι, όχι. Μια φίλη της με έχει πετύχει. Θα το έπαθε και αυτή. Θα πω κι εγώ, ήταν το χειρότερο πράγμα ever που έχω κάνει. Ντρέπομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα για τη δικαιολογία. Ντρέπομαι απίστευτα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο πολύ ντρέπομαι. Δεν έχει κάνει σημαίνει αυτό. Όχι, όχι. Είναι όντως το χειρότερο στη δικαιολογία που έχω πει ever. Ήταν ένα παλικάρι που μιλούσαμε. Εγώ πήγαινα, νομίζω, ψιλογυμνάσιο αυτό. Τέλος λυκείου. Ήμασταν μαζί κάποια στιγμή στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν είχαμε βρεθεί γιατί ήταν διαφορετικά τα προάβλια του λυκείου και την γυμνασίου. Εμείς τα πολύ, εγώ δεν είχα ποτέ από κοντά. Αλλά μιλούσαμε στο Facebook, φαντάσου. Messenger. Facebook, δεν υπήρχε καν το Messenger. Εντάξει, παιδί μου, μιλούσαμε λίγο φιλικά, λίγο συμπαθιόμασταν. Περί μουσικής μιλάγαμε πιο πολύ γιατί το κάναμε και δύο ροκ, κουλουπού, κουλουπού. Εμένα όμως δεν με έλκυε η όλη κατάσταση. Δεν ήθελα κάτι περαιτέρω. Και αυτός να επιμένει στο κάτι περαιτέρω και να επιμένει με τον άσχημο τρόπο. Του στυλ σου στέλνω μήνυμα, δεν απαντάσου ξαναστέλνω, δεν απαντάσου ξαναστέλνω. Λέτε αυτό το πράγμα, το ξαναστέλνω. Εκεί έβαλα στην κολλητή μου να του πει ότι πέθανα. Μα την Παναγία, στορκίζομαι. Του ξεπέρασε όλοι. Ξεπέρασε σχεδόν όλοι. Αλήθεια σου λέω, παιδιά, ειλικρινά λέω και εγώ για του άλλου δικαιολογίε, αλλά εγώ δεν είπα πίσω καθόλου. Πρέπει να του πίστεψε αυτό όμω. Του ξανάστηκε. Τον μπλόκαρε από παντού. Από παντού, γιατί ξέρω ότι είχε και άλλα προφίλ αυτό και τον μπλόκαρε και από άλλα προφίλ κτλ. Και να μην είστε που λόγω, μετά από χρόνια που άνοιξα εγώ καινούργιο προφίλ στο Facebook, γιατί μου είχαν χακάρει το παλιό, δεν θυμάμαι, με βρίσκει. Μου στέλνει και μου λέει: Αυτό είναι που έχεις πεθάνει. Και καλά έκανε και μου στείλει να σου πω κάτι. Και εγώ θα μου στέλνα και θα με έβριζα ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ, είχε σταματήσει να πηγαίνει σχολείο πια. Είχε πάει σχολείο όταν του είπα ότι πέθανα. Οπότε δεν μπορούσε να ξέρει όντως τι είχε γίνει.
Κι εγώ εντωμεταξύ να είμαι 10 φορές χειρότερη και να μην θυμάμαι ποιος ήταν αυτός. Δεν θυμόμουν, πάπη. Δεν θυμόμουν καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν το θυμόμουν καν σαν άνθρωπο αυτόν τον άνθρωπο, το καταλαβαίνεις. Πόσο άσχημο ήταν. Μιλάμε μετά από 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ. Και να του λέω, ρε, εσύ τι λες και ποιος είσαι και ποιος είσαι και να ρωτάω γιατί δεν ήξερα όντως ποιος ήταν. Και μετά που μου ήρθε φλασιά, προφανώς δεν απάντησε σε μήνυμα. Γιατί ντρεπόμουν. Ήταν πολύ κακό. Λοιπόν, end of story, μην το κάνετε. Άμα θέλετε παρτού, κάντε ένα like στο βίντεο μας. Μην λέτε δικαιολογίες χοντρές, τύπου νοσοκομείο, πέθανε κτλ. Δεν χρειάζεται. Πολύ χοντρό, το ξέρω. Και αυτά. Ήταν ωραίο βίντεο αυτό, μάλιστα. Ήταν ωραίο, ναι. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσετε να κάνετε το παρέσει σε σένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα ξαναπούμε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Γεια σας. Γεια.